Σε μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής, ο Μάικλ Μακόλ, ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μίλησε για πιθανό σχέδιο αποστολής βαρέων οπλών στην Ουκρανία. «Η Ουκρανία χρειάζεται πυράβλους ατάξιμου μεγάλης εμβέλειας για να χτυπήσει την Κριμαία. Όταν τους δίνουμε ό,τι χρειάζονται, Stinger, Javelin, HIMARS και όπλα πυροβολικού μεγάλου βεληνικούς κερδίζουν», δήλωσε ο ίδιος. Η Ουκρανία αναμένει την παράδοση των πρώτων δύο παρτίδων αρμάτων μάχης Challenger από τον Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα. Είναι σίγουρο ότι η Μόσχα θα αντιδράσει σε αυτό το σχέδιο, ενώ ήδη το πράττει με την χρήση θερμοβαρικών όπλων. Σύμφωνα με τη Μόσχα και το Υπουργείο Άμυνας, ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν από χαμηλό ύψος στο Αρτεμόφσκ. Την ίδια στιγμή, μισθοφόροι της Βάγκνερ από τα περίχωρα της πόλης χρησιμοποίησαν φορητό αντιαεροπορικό σύστημα πυράβλων, καταρρύπτοντας ένα ουκρανικό ελικόπτερο MI-8, το οποίο πήρε φωτιά και συνετρίβη στην πόλη, συγκεκριμένα στο ανατολικό τμήμα του Αρτεμόφσκ. Την ίδια στιγμή, το δεύτερο MI-8 κατάφερε να διαφύγει από τον ρωσικό στρατό. Στην περιοχή της Οδυσσού βρέθηκαν θράψματα από το καταρριφθέν τουρκικής κατασκευής drone Bayraktar DP2, ενώ εντοπίστηκαν και πυρομαχικά MAML. Περισσότεροι από 40 Ουκρανοί στρατιωτικοί και ένα αυτοκίνητο καταστράφηκαν, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Οι Ουκρανοί απώλησαν έως 70 άτομα στρατιωτικό προσωπικό, 4 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 2 αμερικανικής κατασκευής ραντάρ αντιπαταριών AN-TPQ-37 και AN-TPQ-50. Δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι και οι Ρώσοι απώλησαν 100 άτομα ως νεκρούς και τραυματίες. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, καταλήφθηκαν οι οικισμοί Καμένσκογε και Κρασνοπόλευκα, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνουν άλλες ανεξάρτητες πηγές. Από τις 23 Ιανουαρίου του 2023, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν το Καμένσκογε και την Κρασνοπόλευκα στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ, ανέφερε το ρωσόφωνο τμήμα στο κανάλι του Telegram. Στην κατεύθυνση του Ορεκόφ και της Γκιουλγίπολ βρίσκονται σε εξέλιξη ομηρικές εχθροπραξίες. Ο ρωσικός στρατός έχει εξαπολύσει επιθέσεις στην περιοχή της Ζαπορίζια και αυτή τη στιγμή διεξάγονται ενεργές εχθροπραξίες προς την κατεύθυνση των οικισμών Γκιουλιέπολια και το Όρενκοφ, η κατάληψη των οποίων από τις ρωσικές δυνάμεις θα αποκλείσει εντελώς τους σημαντικούς διαδρόμους μεταφοράς των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι ρωσικές δυνάμεις προελάβουν ενεργά προς την κατεύθυνση της Ζαπορίζια σε ένα ευρύ μέτωπο, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Αυτή τη στιγμή η τρέχουσα κατάσταση πιέζει αφόρητα τα ουκρανικά στρατεύματα να υποχωρήσουν προς την κατεύθυνση του ποταμού Δνιπέρου για να απειληθούν με τακτική περικύκλωση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.